Για το ακριβότερο πασχαλινό τραπέζι των τελευταίων ετών προετοιμάζονται οι καταναλωτές, κόβοντας έξοδα από παντού και αναζητώντας τις φθηνότερες τιμές. Είναι 30% πάνω όλα τα είδη. Όλα όμως. Για να αφήσουμε τα κρέατα και τα τυριά, τα οποία είναι δεν ξέρω πώς. Σήμερα έκανε πρεμιέρα το καλάθι του Πάσχα που περιλαμβάνει το αρνί, το κατσίκι, το τσουρέκι και τα σοκολατένια πασχαλινά αυγά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, στόχος είναι η τιμή του οβελία να παραμείνει κάτω από τα 10 ευρώ το κιλό. Στο καλάθι του Πάσχα δεν συμμετέχουν τα κρεοπολία, ενώ αντιδράσεις για το μέτρο υπήρξαν από τους φορείς των κτηνοτρόφων. Δεν μπορεί να λέει το σούπερ μάρκετ 9 ευρώ το αρνί όταν θα σφάζεται με 8. Δεν μπορεί να είναι ελληνικό ένα αρνί που σφάζεται με 7,5-8 να είναι στο σούπερ μάρκετ με 9. Βγαίνει σήμερα ο Υπουργός και λέει να φάει ο καταναλωτής φθηνό αρνί, φθηνό κατσίκι, αλλά εμείς τι θα γίνουμε. Έχουμε 40 ευρώ στα 10 κιλά, 40 ευρώ ζημιά στο κάθε αρνί. Από το σούπερ μάρκετ τα πάντα, γιατί οι τιμές είναι χαμηλότερες. Εκτός από το αρνί και τα υπόλοιπα είδη του πασχαλινού τραπεζιού, όπως τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και τα λαχανικά, παρουσιάζουν σημαντικές ανατιμήσεις. Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα των καταναλωτών για το καλάθι του Πάσχα, καθώς όπως λένε, προσδοκούν να δουν καλύτερες τιμές, ειδικά στα αμνοερήφια, έναντι των κρεοπολίων. Ο κόσμος έρχεται και ρωτάει τιμές, έχουμε και παραγγελίες. Η τιμή του αρνιού θα παιχτεί γύρω στα 13 με 14 ευρώ και το κατσίκι θα είναι περίπου 1 ευρώ πιο πάνω. Ούτε όμως οι φούρνοι συμμετέχουν στο μέτρο. Το τσουρέκι μας είναι στα 8,90, τα κουλουράκια είναι στα 13, τα βλέπετε και εδώ, στα 13,80 και τα πασχαλινά αυγά πίσω είναι στα 14,80. Το καλάθι του Πάσχα, όπως και το καλάθι των Νονών, θα διαρκέσουν έως το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου.